Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε όλους που βρεθήκατε εδώ αυτή την κρύα νύχτα, αλλά η φίλη μας η Τζούζη Μαντζουράνη πάντα δημιουργεί μια αγαπησιάρικη ατμόσφαιρα και... Σας ζεστάνω εγώ. Υπάρχει μια ζεστασιά εδώ στην αίθουσα. Έλα εσύ με τα ωραία αστεράκια εδώ. Έλα να τα πούμε εμείς μαζί. Έλα. Την κουμπάρα μου παρακαλώ. Θέλω μπροστά. Όσοι είστε όρθιοι πίσω, γιατί κάθεστε έτσι, όρθιοι. Θέσεις υπάρχουν εδώ μπροστά. Θέλουν να βγαίνουν για να καπνίσουν, Βασίλη. Α, είναι κι άλλοι που καπνίζουν. Είναι κι αυτό. Τι να κάνω. Συνέχεια. Καταρχάς θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πριν ευχηθώ σε όλους να έχουμε πραγματικά καλή χρονιά, στην φίλη μας, την εκδότρια, τη Σύση την Καβλάνη. Να είναι πάντα δυνατή, να συνεχίζει και το φίλτιση, να βγάζει αυτά τα φίλτισένια βιβλία, όπως αυτό που κρατάω στα χέρια μου, είναι τόσο όμορφο, τόσο κατοτυπωμένο και αποπνέει έτσι μια ιδιαίτερη αισθητική το βιβλίο. Άλλωστε, επόμενο ήταν όταν μπλέκουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα εδώ, ενώ τους τρεις συνδημιουργούς, που είναι ο λόγος, η εικόνα και η σεφ Σύση Καπλάνη. Θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και εδώ στο χώρο, αλλά και για ό,τι κάνεις για το χώρο του βιβλίου, γιατί πραγματικά μέσα από το φίτηση ομορφαίνεις το χώρο του βιβλίου και τον κάνεις περίτεχνο και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Τζούτζη, γιατί πάντα είναι, νομίζω και σε όλους, αλλά και σε μένα ιδιαιτέρως, δίπλα μας. Πριν από λίγο καιρό που παρουσιάσαμε εδώ το καινούργιο βιβλίο της Μαριάννας Λιμπέρη που είναι εδώ την παράπλευρη πριν έξω που κρατάω στα χέρια μου, η Τζούτζη με πολύ χαρά ήρθε για να πει λίγα λόγια. Απόψε ήθελε στο δικό της βιβλίο να μην πούμε πολλά πράγματα, απλώς να βρεθούμε, να τα πούμε, να τα πιούμε και να της ευχηθούμε να είναι βιβλιοτάξιτο το βιβλίο. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον Άκανθο, ο οποίος μάλλον είναι έξω και μας ακούει. Α, είστε εδώ. Καλά, θα σας ακούσουμε έτσι αλλιώς σε λίγο. Επίσης, μιας και πιάσαμε τους φίλους μας τους εικαστικούς, θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον Κώστα Ευαγγελάτο, ο οποίος εκθέτει αυτή την περίοδο εδώ στο Polish Art. Και το πιο μεγάλο ευχαριστώ είναι στους φίλους μου τους ποιητές που βρίσκονται εδώ. Είτε κάθονται εδώ μπροστά, ο Έκτορας, ο Πάνος. Μην περιμένεις προβόβλη να πω και για σένα που είσαι ποιητής. Είδα ότι περίμενες να ακούσεις κάτι. Περίμενες να ακούσεις κάτι. Και σε όσους βρίσκονται εδώ στην αίθουσα, και η Μαριάννα και η Σόφη λίγο πιο πίσω εκεί στην βιβλιοθήκη. Θα αρχίσω τώρα όλους. Ναι. Και πόσοι άλλοι είναι που δεν τους ξέρετε εσείς. Και πόσοι άλλοι είναι που δεν τους ξέρετε εσείς και τους ξέρω εγώ. Εδώ πριν μίλησα με ένα φίλο που είχα εντυπωσιαστεί από μία συνέντευξή του, που αν την έβλεπες και εσύ, Έκτορα, τι εντυπωσιαστεί, ότι μιλούσε στη συνέντευξη για την αριστοκρατική αναρχία. Και λέω, ποιος είναι αυτός ο δικός μας. Και τον πλησίασα έτσι. Βλέπω ότι το βιβλίο του εντωμεταξύ βασίζεται σε μια τυχογραφία από τα Μετέωρα και λέω, πω. Και είμαι εδώ. Και μου άρεσε πρώτη φορά. Το κατάλαβα φυσιογνωμικά. Δηλαδή, πόσοι είναι οι ποιητές που βρίσκονται εδώ, οι εξαιρετικοί και καλοί ποιητές. Καταρχάς, είναι πάρα πολλά πρόσωπα που έχουν παρουσιάσει τα βιβλία τους εδώ. Αλλά και όσων δεν έχουμε παρουσιάσει τα βιβλία, πάλι φίλοι μας είναι, πάλι τους αγαπάμε. Άλλοι έχουν παρουσιάσει βιβλία άλλων ποιητών που κάθονται εδώ μπροστά. Έτσι δεν είναι. Τι να κάνουμε. Στο επόμενο βιβλίο, κύριε. Λοιπόν, επειδή στα βήματα θα έρθει εδώ, γιατί θα τον βάλουμε κάτω. Και όλη η γιορτή θα είναι ολιγόχρονη.
Μπορεί να είναι αρκετά τα πρόσωπα που θα περάσουν, αλλά θα γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Ότι δεν ήθελε η ποιήτρια να χρησιμοποιήσουμε το πάνελ, το τραπέζι. Όχι, έχουμε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, θα σας βάλουμε. Γιάννη, και εσύ μπορείς να πεις δύο λόγια, αν θέλεις. Είσαι εντάξει, ωραία, είσαι καλυμμένος. Εμείς βεβαίως, πρωτίστως, ο γάτος είναι καλύτερος. Μιλάμε για απίστευτο τύπο. Ποιητής. Του γάτου του την έφερα σήμερα όμως. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με την εκδότρια, θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια η κυρία Σίση Καπλάνη. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Δέκα, δώδεκα. Έχουμε βγάλει 6 βιβλία. Μανέχεται. Περιμένει 10 χρόνια να τελειώσω το μυθιστόρημα, το μάνατζερ. Κάθε φορά που μου το τυπώνει, το παίρνω πίσω για διορθώσεις και τις το αλλάζω. Θα βγει κάποια στιγμή κι αυτός ο μάνατζερ. Ναι, αλλά από πληροφορικές συλλογές. Θα τελειώσει όταν τελειώσω κι εγώ ο μάνατζερ. Οπότε μην βιάζεστε ακόμη. Θα σας ταλαιπωρήσω πολλά χρόνια. Αργεί. Ναι, ακριβώς, αργεί. Όλα όμως τα ποιητικά σου έργα έχουν εκδοθεί. Τα πάντα. Μέχρι και ιστορικό ντοκουμέντο του Βατζουλάνη. Μέχρι και ιστορικό ντοκουμέντο του παπά Βατζουλάνη και κυκλοφορήσει. Αυτό το βιβλίο σου τι ιδιαίτερο θεωρείς ότι έχει? Το εξώφυλλο. Εκτός από το εξώφυλλο. Εσύ τι έχεις κάνει ιδιαίτερο? Λοιπόν, καταρχάς να πω, να ξεκινήσω γρήγορα να τα πω, γιατί δεν ήθελα. Πρώτα απ' όλα δεν ήθελα πάνελ, γιατί συνήθως κάθονται πάνω κάποιοι που μιλάνε για το μακρύ τους και το κοντό τους και από κάτω σαν εκεί δάσκαλοι και από κάτω χασμουριούνται οι υπόλοιποι. Βέβαια σήμερα μέχρι να ξεκινήσουμε αρχίσατε να χασμουριέστε εσείς, αλλά έφταιγε η κίνηση. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ που μαζευτήκατε, αφήσατε το κρύο και τη βολή σας, με τέτοιο κρύο μάλλον τη βολή σας και ήρθατε. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε, αυτή η ποιητική συλλογή, εξαιτίας αυτού του πορτρέτου. Γι' αυτό το πορτρέτο ευθύνει το άγκανθος. Αυτός το ζωγράφισε. Μου το χάρισε πριν από 10 χρόνια. Το έβαλα απέναντι λοιπόν από το γραφείο μου και από εκεί και πέρα το μετακομίζω από κάθε σπίτι, από σπίτι σε σπίτι, πάντα απέναντι από το γραφείο μου. Είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζω όταν ξυπνάω το πρωί κατά τις 12. Πίνουμε τον πρώτο καφέ παρέα, τα λέμε όλοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέσα από αυτό το πορτρέτο και την ουσιαστικά συνομιλία που δεν είναι συνομιλία αλλά είναι καλύτερη από κάποιες άλλες συνομιλίες, ξεκίνησε η ιδέα του να γραφτούν κάποια ποίηματα που να έχουν σχέση, να είναι ερωτικά, χωρίς να είναι ιδιαίτερα σεξουαλικά, δεν ξέρω, αυτό θα το πείτε κι εσείς, να είναι ερωτικά ποίηματα. Είναι ερωτικά ποίηματα, έβαλα απέναντι μια γυναίκα μέσης ηλικίας που έχει κάνει ήδη τη ζωή της και τον κύκλο της και βλέπει ένα πολύ ωραίο πορτρέτο ενός γυμνού άντρα και εντάξει, ο καθένας από εκεί και πέρα μπορεί να βγάλει αυτά που έχει μέσα του. Εγώ αυτά έβγαλα, σας τα αφιερώνω να τα διαβάσετε και έτσι κι αλλιώς κριτής για κάθε βιβλίο είναι πάντα μόνο αναγνώστης και τελικός κριτής μόνο χρόνος. Άρα κριτικές, διθυραμβικές ή μη, μπράβο, επιτυχίες, ευπόλυτα και αυτά, όλα αυτά είναι για τα πανηγύρια. Οπότε εγώ αυτά είχα να βγάλω, αυτά έβγαλα, τα έβαλα πάνω στο χαρτί, λέξεις πάνω στο χαρτί και από εκεί και πέρα ό,τι καταλάβετε εσείς και ό,τι σας πονέσει, ό,τι σας αρέσει, είναι δικό σας. Αυτά. Θεωρώ ότι η Τζούτζι Ματζουράνη είναι από τις
γυναίκες ποιητρίες που ο λόγος τους είναι απόλυτα γυναικείος και ερωτικός. Κάποιοι πιθανότατα την κατηγόρησαν γι' αυτό και είπαν ναι, πρε παιδί μου, γράψε και κάτι άλλο. Μα για κάτι άλλο. Δεν είναι. Μάλλον είναι. Ερωτική είσαι. Είσαι και γυναικείο λόγο απόλυτα, έχει και ερωτικό λόγο, έχεις απόλυτα. Εάν λοιπόν κάποιος άλλος μου να γράψει ό,τι θέλει. Αλλά η Τζούτζη αυτό το οποίο κάνει, το κάνει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να ανακατεύεται ο ένας στα χωράφια του άλλου. Έχεις το δικό σου, ακολουθείς μια χαρά. Με πολλές παραλλαγές ανάλογα την χρονική στιγμή και την ποιητική συλλογή την οποία θα εκδώσεις σε κάθε περίπτωση. Και κάνεις το καλύτερο δυνατόν για αυτό ακριβώς που έχεις να κάνεις. Είναι και ερωτικός και αισθησιακός κάποιες φορές ο λόγος σου. Είναι απόλυτα γυναικείος. Δεν διαφωνείς. Κοριτσάκι είναι κι εγώ, τι να κάνω. Ωραία. Γυναικείος όμως είναι ο λόγος σου. Δεν είναι κοριτσίστικος, δεν είναι φιλικός. Ναι, δεν ορίστε να βλέπεις με τα ροζ εδώ, τα φρουφρού, όλα τα κοριτσάκι. Με τι θα γράψω. Γυναικείο λόγο θα κάνω. Θα εκφέρω. Και αν θα ήταν κάθε φορά η επόμενη συλλογή σου είναι, έχει ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο δεν είχε η προηγούμενη. Έχει να κάνει με την οριμότητά σου, έχει να κάνει με τις προσλαμβάνουσες που έχεις και με το περιβάλλον σου και με όλα τα υπόλοιπα. Έχει να κάνει με την καινούργια μαλακία που κάνω κάθε φορά στη ζωή και μετά την πληρώνω. Οπότε... Τόσο πιο πολλέ βάπε, φάω τόσο πιο πολλά. Αυτή η καινούργια συλλογή των διηγημάτων όμως νομίζω είναι προθύστερο. Δεν είναι καινούργιο. Είναι παλιό. Είναι λίγο πιο παλιό. Κάναμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Αυτή είναι μια συνήθεια. Είναι διαρκεία. Είναι διαρκεία τώρα. Λίγο πιο δυνατά. Ακόμα πιο δυνατά και με μικρόφωνο. Να πω όμως κάτι κι εγώ. Εγώ ακούω όλους τους πίσω. Όλα τα εξώφυλλα των βιβλίων σου τα έχει φιλοτεχνήσει ο άκρηπτος. Okay. Υπάρχουν όμως κάποια εξώφυλλα τα οποία είναι λίγο πιο ξεχωριστά. Όχι όλα. Το πρώτο το έκανε ο Στράτος, ο Φουντούλης εκεί. Το πρώτο ναι. Το έκανε ο Στράτος. Ναι. Τον οποίο κύριο Φουντούλη επίσης θέλω να πω ότι έχει και μία επέτειο για το περιοδικό του, ναι, νομίζω αυτό το καιρό. Σήμερα. Να μας πει 100 και παραπάνω να γίνουν, δεν ξέρω πόσα τέτοια έχετε βγάλει, να είστε καλά. Το πρώτο λοιπόν πραγματικά το οποίο ήταν, δεν ήταν ποιήση ακριβώς, ήταν ένα πεζοτράγουδο ερωτικό. Το είχε φιλοτεχνήσει πραγματικά ο κύριος Φουντούλης. Όλα τα υπόλοιπα είναι του Άκανθου και το πιο καινούργιο είναι πλέον στο Άκανθου. Και να φαίνεται και ενώ στα προηγούμενα ήσουν εσύ, τώρα είναι εκεί. Η εκδότρια αποχωρεί από το τραπέζι, μπορείτε να τη χειροκροτήσετε. Με αφορμή αυτό που είπε πριν από λίγο η Τζούτζη για τις παρουσιάσεις, πάμε και ακούμε, πώς το πες. Ναι, άστο. Δεν θέλω να κουράσω πάλι. Ναι. Δεν πειράζει. Να πω το εξής, Έκτορα. Τον κακό δάσκαλο ακούμε. Ανεβαίνει πάνω ο καθένας, πιάνει το μικρόφωνο και κάνει τον κακό δάσκαλο. Θα μου πει κάποιος, καλά τώρα θα μου πει, μιλάς εσύ. Ναι, μόνο εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Γιατί προσπαθώ τουλάχιστον, εντάξει, το ρεκόρ είναι ακατάρρευτο. Να δω και εγώ ότι έχω κάνει κάτι στη ζωή μου. Τι έχω κάνει, πάνω από 8.000 εκδηλώσεις και έχω βγει να μιλήσω πάνω από 8.000 φορές. Οπότε όταν μιλάς τόσες χιλιάδες φορές και περίπου είναι ίδιο, είναι μια παρουσίαση βιβλίου, κάπου θα πεις και τα ίδια πράγματα. Έτσι. Προσπαθώ κάθε φορά να πω κάτι διαφορετικό. Αναγκάζομαι όμως να πω και κάποια πράγματα είναι κοινά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ή σε παρουσιάζει δύσκολο. Πριν από χρόνια σε κάποιο άλλο χώρο που συνεργαζόμουν, όπου καταγράφαμε όλες τις παρουσιάσεις, έρχονταν οι ποιητές και οι ποιήτριες και οι συγγραφείς να ακούσουν. Κλείσε τώρα τον ήχο. Μόνο εικόνα να φαίνεται, παντομήμα. Δεν θα αποκαλύψω ονόματα, αλλά με τεράστια έτσι
και φοβερή, πώς το λέμε, ο καθένας, ναι, περίμενε να ακούσει τι θα πει ο τάδε μέγας κριτικός βιβλίου, κριτικός λογοτεχνίας, κλπ, ο καθηγητής. Έβγαινε λοιπόν εκείνος, αγαπητέ Πάνο, και ξεκινάει, παραδείγματι. Η Τζούτζι Ματζουράνη, με γερά υλικά τις λέξεις της, που αντέχουν στον χρόνο, δημιουργεί το νέο ποιητικό περιβάλλον. Αυτό. Την επόμενη φορά παρουσίασε το μυθιστόρημα του Ηλία Προβόπουλου, το οποίο ήταν για τις στάνες στην Ευρυτανία και στα άγραφα. Με γερά υλικά τις λέξεις του, ο Ηλίας Προβόπουλος δημιουργεί το νέο περιβάλλον που αντέχουν στον χρόνο, δημιουργεί το νέο περιβάλλον στην πεζογραφία μας. Την τρίτη φορά έρχονταν η σειρά ενός δοκιμίου. Εκεί άλλαζε μόνο στο εξής, ότι το δοκίμιο του Γιάννη Δήμα, με γερά υλικά, στο δοκίμιο του ο Γιάννης Δήμας με γερά υλικά τις λέξεις του που αντέχουν στον χρόνο, δημιουργεί ένα νέο τρόπο στο δοκιμιακό λόγο. Το λέω λοιπόν στο τεχνικό. Του λέω, πρόσεξε, σήμερα που θα μιλήσει για την ποιητική συλλογή της Μάνιας Μεζίτη, ξέρω, παράδειγμα, το λέω, δεν είχε παρουσιάσει η Μάνια εκεί, θα πει τα ίδια πράγματα. Και ακούει αυτό το πράγμα, ο τεχνικός τώρα. Του λέω, βάλε το βίντεο, τι έχει πει για τον Ιαβή, για τον Πανταζή, για τον... Και το ακούσαμε. Σε 10 περίπου διαφορετικές εκδηλώσεις ακούγαμε τον ίδιο λόγο. Το θέμα είναι ότι οι ποιητές από κάτω και οι ποιήτρες ήταν ικανοποιημένες με αυτό που ακούγαν όλοι. Καλά που δεν πηγαίναν οι ίδιοι. Πηγαίναν οι ίδιοι. Εσείς, με αυτό θέλω να σου πω. Οι ίδιοι. Απλώς δεν ακούει ποτέ κανείς τι λέει ο άλλος. Αφού χασμουργείται ο κόσμος από κάτω. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Ή, εντάξει, παρουσιάζουμε ένα ποιητικό βιβλίο που πολλές φορές είναι σημαντικό ποιητικό βιβλίο. Κάθονται και μιλάνε με τις ώρες, με τις ώρες και διαβάζουν και όλη την ποιητική συλλογή. Λοιπόν, πού είναι ο άκανθος, ελάτε... Ή ο άκανθος. Άκανθος. Ελάτε. Ελάτε τώρα, κάντε μία μεγάλη είσοδο. Ωραία. Ωραία. Να πούμε δύο λόγια για το περιοδικό. Εγώ θέλω να ακούσω πάντως. Ναι, Στράτη. Κύριε Στράτη, δύο λογάκια. Σημειωτέων ότι και το εξώφυλλο του βιβλίου του πρώτου που φιλοτέχνησε ο Στράφος, το δικό του προφίλ είχε. Δεν έχει κανένα μυστικό. Οι Στάχτες δεν είναι ένα περιοδικό το οποίο αγοράζεται στα περίπτερα κλπ. Είναι για προσάγαμε. Ακριβώς. Ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς δεν υπάρχει σε γραφτή, οπότε δεν υπάρχει σε... δεν μπορεί να το κάψουμε. Λοιπόν, αυτό που βρέθηκα κάποια στιγμή στις Βρυξέλλες, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, να μην τις... δεν αφορούν κανένα. Και έχασα τους φίλους, γιατί είμαι εικαστικός. Έχασα φίλους, ζωγράφους, ποιητές, φίλους γενικά. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο μου έδωσε τη δυνατότητα να φτιάξω αυτό το περιοδικό ώστε να αρχίσω την επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο που έχασα, γιατί έμενε αλλού πλέον. Αυτό σιγά σιγά ξεκίνησε για πλάκα, μετά γράφανε σχεδόν όλοι οι λογοτέχνες έχουν γράψει σε αυτό το περιοδικό και ξαφνικά κλείσαμε 17 χρόνια. Αυτό δεν είναι κανένα μυστικό. Και σεβόμαστε αυτά που μας θέλουν και προσπαθούμε να τους ικανοποιήσουμε. Πού να τον έβλεπες όταν ήταν τεκνό που έβγαλε το βουτσόφυλλο του πρώτου σκύλου. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, Βασιλή, θα μου επιτρέψεις να πω μεταξύ αστείου και σοβαρού αυτό, γιατί μάλλον αστείο είναι, αλλά τέλος πάντων συνέβη. Κάποια στιγμή είχα κάνει μία ανάρτηση ενός από τα βήματα της συλλογής αυτής στο διαδίκτυο
όπου πήρα μετά ένα μήνυμα ανώνυμο, στο οποίο με ρώταγε κάποιος κύριος αν μου αρέσουν οι μικρότεροι άνδρες. Επειδή τα περισσότερα από τα ποίηματα ξεκινάνε με τον τίτλο «Μικρό αγόρι», αυτός διάβασε αυτό το ποίημα και μου λέει «Σας αρέσουν οι μικρότεροι». Λέω, του απάντησα λοιπόν, λέω «Σας ευχαριστώ λέω, πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και που μας σας αρέσει το ποίημα». Μου αρέσουν λέω, οι άνδρες ανεξάρτητα από την ηλικία του. Εξαρτάται από το ποίημα. Η σωστή απάντηση είναι «Παίζω σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις παραγωγές». Λοιπόν, επειδή κινδυνεύω με αυτό το βιβλίο να βγω και τεκνατζού, δεν είμαι τεκνατζού, να το εξηγήσουμε αυτό. Είναι θέμα του πώς είσαι σαν άντρας. Άμα είσαι εντάξει, το συζητάμε. Όσοι δεν είμαστε εντάξει, τώρα θα έλεγα κάτι πιο... Αν μου κάνεις κλικ, άμα δεν μου κάνεις κλικ, τώρα δεν είναι θέμα ηλικίας. Ταυτότητα δεν ζητάω. Το κλικ ψάχνω. Όποιος θέλει να μιλήσει, να πει κάτι είτε για μένα, είτε για την πίση, είτε ό,τι θέλει. Εδώ, ελεύθερο είναι το βήμα. Είναι και λίγο στη Τζότζη, μπορείτε. Εγώ γνωρίζω τη Τζούτζη πάρα πολλά χρόνια, ας μην πούμε πόσα. Και αυτό που θέλω να πω για όλα τα βιβλία της και το ποιητικό της έργο είναι ότι ναι, είναι γυναίκα και πιστεύω ότι μέσα στα βιβλία σου, Τζούτζη, κάθε μία από μας αναγνωρίζει τον εαυτό της σε κάποια στιγμή. Και δυστυχώς όμως δεν έχουμε όλοι το λυρισμό για να το παρουσιάσουμε όπως εσύ το παρουσιάζεις και πιστεύω ότι κάθε άνδρας, έτσι όπως παρουσιάζεις τους ήρωες της ποίησής σου, θα ήθελε να είναι στη θέση αυτού του ανθρώπου που παρουσιάζεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι η επιτυχία σε όλα τα έργα σου. Αυτό. Με την καλή, ξέρεις... Πρώτα και αυτούς που υπήρξαν στη θέση να μας πούνε, δεν υπάρχει κανένας από αυτό. Οι αναμνήσεις και το πώς μπορείς να θυμάσαι κάποιον είναι ο φόρος τιμής σε όλη τη ζωή μας, καλές ή κακές. Αλλά οι ήρωές σου, είτε αρσενικοί είτε θηλυκοί, θα νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν κάποιους από εμάς τα βιβλία σου και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο επιτυχημένο κομμάτι της δουλειάς σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μόνος πάντως αρσενικός που με έχει αντέξει είναι ο γατούλης μου ο Λούτρινος που τον έχω μαζί μου από τότε που ήμουν φοιτήτρια. Να μην κουντάξει. Πάνω. Είναι μεγάλη χαρά που έχουμε εδώ με την Τζούτζη και έχω να πω το εξής, γι' αυτό και παίρνω τον λόγο. Θεωρώ ότι είναι πράξη μεγάλου θάρρους για μια ποιητρία ή ένα ποιητή να ασχοληθεί με τον έρωτα. Ο έρωτας είναι το πιο χιλιοϋπομένο θέμα, το πιο πολύπτυχο, το φαινόμενο το οποίο έχει κοιταχτεί, έχει κατοπτευθεί από κάθε πιθανή και απιθανή όψη. Επομένως, το να καταπιάνεσαι ποιητικά με τον έρωτα είναι πράξη τόλμης. Και εγώ αυτή την τόλμη τη θαυμάζω. Γι' αυτό πήρα τον λόγο. Παρά το ότι η Τζούζη δείχνει να το έχει πάρει στην πλάκα, εγώ θαυμάζω αυτή την τόλμη της ποιητικής γραφής. Ξέρεις ότι αυτοσαρκάζομαι. Για τον έρωτα. Γιατί ο έρωτας είναι μια γλώσσα η οποία είναι τόσο μυστική και πολύπλοκη που δεν πιθαναγκάζεται εύκολα σε λόγο και ακόμα πιο δύσκολα πιθαναγκάζεται σε ποιητικό λόγο. Πρόλαβα, επειδή είμαι προπαίτης δικηγόρος και διαβάζω γρήγορα Τζούτζη μου, να το φιλομετρήσω λίγο. Και αυτή την πτυχή της άγνωστης γλώσσας, στην οποία σαρκώνει ο έρωτας, την εκφράζει ποιητικά σε αυτό εδώ το στικάκι στη σελίδα 14. Θες να το διαβάσεις εσύ.
και γυμνός με το όμορφο στέρνο του, πήγε δειλά προς το μέρος της, ψιθυρίζοντας κάτι σε μια γλώσσα που της ήταν σχεδόν άγνωστη. Είναι σημαντικός αυτός ο στίχος, γιατί η γλώσσα του έρωτα είναι πάντα άγνωστη. Και όταν καταφέρεις αυτή την άγνωστη γλώσσα να τη μεταφέρεις σε λόγο, έχεις κάνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα στο χώρο της ποιητικής γραφής. Αυτά ήθελα να σας πω, σας ευχαριστώ. Μπράβο, άλλο συνάδελφο. Εδώ όλοι δικηγόροι. Ο καθένας έχει πάρει και ένα διαζύγιο, έχει αναλάβει και ένα διαζύγιο. Μετρήστε τώρα. Και συνανετικό και κατεδικία, λοιπόν. Ναι, ο μότεχνος, ο κύριος Στάθης Κεφαλούρος, εξαιρετικός ποιητής. Και δικηγόρος, πολύ καλό. Ευχαριστούμε πολύ, Τζούζη, για τη σημερινή σύναξη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να προσθέσω κάτι που μου βγήκε αβίαστα, χωρίς καν να έχω διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Η ποίηση της Τζούτζη ανήκει σε αυτό που λέμε κρίμα. Όχι όμως ένα κρίμα θλιμμένο, άρα και αβάσταχτο, όπως συνήθως ακούγεται αυτή η λέξη, αλλά ένα κρίμα που εμπεριέχει ένα σωτηριώδε στοιχείο, τη σεμνότητα και την ταπείνωση. Είναι κρίμα λοιπόν που με μια τέτοια μαζική παραγωγή βιβλίου δεν μπορεί η κριτική αλλά και η λογοτεχνική δημοσιολογία να αναδείξει την Τζούτζη ως την κορυφαία ερωτική ποιήτρια των καιρών μας. Διότι δεν ξέρω αν είναι καλύτερη, αλλά τολμώ να πω είναι σοφότερη από τη Μαρία Πολυδούρη. Αυτά κατάλαβα διαβάζοντας το βιβλίο, αυτά σας είπα. Όσον αφορά το σχόλιο που έκανε η εκδότρια για το γεγονός ότι, ότι είναι γυναικεία ποιήση και συζητάνε το κάτι άλλο, μα το κάτι άλλο το βάζουν οι άντρες διαβάζοντας τη γυναικεία ποιήση αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε να την τιμήσουμε. Είναι εξαιρετική, είναι σπάνια. Ευχαριστώ, Στάθη. Τολμώ να πω ότι είναι μεγάλη τιμή να με συγκρίνει κανείς με τη Μαρία Πολυδούρη. Έχω βέβαια ένα μικρό πλεονέκτημα απέναντί τη. Είμαι εμπειρότερη. Λόγω εποχής και ηθών, όχι για κανένα λόγο. Μία εικόνα από την ποίησή της, είτε αυτή που πρωτοδιάβασα στο διαδίκτυο ή από τις εκδόσεις με το φίλ της. Ζωγραφίζω διαβάζοντας την ποίηση και μου αρέσει η ερωτική ποίηση και έχω κάνει αφιερώματα στην Έμιλι Ντίκινσον μέχρι και τις 69 ποίητριες της Κύπρου και εικόνες. 69 είναι ποίητριες της Κύπρου. Ναι. Δεν τώρα είναι καινούργιες, είναι την καινούργια δεκαετία. Είναι επειδή είναι το νησί της Αφροδίτης, γι' αυτό. Γύρω από τον ερωτικό λόγο της, σχημάτισε μία εικόνα που θα προσπαθήσω να σας την πω με λόγια. Μιλάει για τον έρωτα όπως είναι. Ούτε παραπάνω δράμα, ούτε λιγότερη χαρά. Όπως είναι, όπως θα είναι, και όπως ήταν. Είναι λοιπόν μία γυναίκα πάνω σε ένα βάθρο, πολύ αδύνατο σε ένα δοκάρι, όπου κοιτάει προς τα κάτω και προς τα πάνω. Μια σκάλα η οποία μπορεί να την οδηγήσει στα ύψη, αλλά κοιτάζει και προς τα κάτω και λέει αυτός είναι ο λόγος μου, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αγκαλιά, αυτό είναι το χάδι, αυτό είναι το δάκρυ, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι και η ποίησή μου. Και έτσι λοιπόν στη θάλασσα που δεν ξέρουμε πόσο σταθερό θα είναι το δοκάρι, βρίσκεται αυτή η φιγούρα η οποία χρόνια γράφει, απαγγέλει, απασχολεί με την μεγαλύτερη σοβαρότητα, όχι μόνο απέναντι στον έρωτα, στον ίδιο τον άνθρωπο. Και χαίρομαι που την αγαπάτε τόσο πολύ εσείς που είσαστε απόψε εδώ. Κοντά της.
Ευχαριστώ. Ο κύριος Αστέρης Γκέκας. Τώρα. Θα κάνω μία μικρή διακοπή για να διαφημίσουμε το βιβλίο για μια ακόμη φορά, ότι τα βιβλία υπάρχουν εκεί στην είσοδο. Και όταν καλέσαμε πριν τον ζωγράφο, που είναι και το κυρίαρχο πρόσωπο εδώ, είπε να επιτρέψουμε το τσιγάρο. Λες και είμαστε εμείς που το κανονίζουμε αυτό. Έρχεται όμως η ποιήτρια και του δίνει την απάντηση. Το κάπνισμα σκοτώνει. Το κάπνισμα σκοτώνει, αγάπη μου. Σου το είπα, καθώς λουφούσες δέμαργα τον καπνό τα χείλη μου. Δεν με άκουσες. Συνέχισες να τριγάς το κορμί μου που ήταν ποτισμένο από καπνό. Μέχρι τη στιγμή που μου παραδόθηκες. Έπειτα έγειρες στο πλάι και έκλεισες τα μάτια. Δεν με κατάλαβες. Όταν σιωπηλά σηκώθηκα και έφυγα από το κρεβάτι. Ούτε όταν στο μπάνιο ξέπινα τον ερωτά σου κάτω από το νερό. Αναρωτιέμαι ακόμη αν διάβασες ποτέ το σημείο όπου σου άφησα στην πόρτα κάτω στο πάτωμα πριν φύγω για πάντα από το σπίτι. Το κάπνισμα σκοτώνει τον έρωτα, σου έγραψα. Έπρεπε να το διαβάσει η ποιήτρια, βέβαια. Ελάτε τώρα, ελάτε. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι εδώ για να ευχαριστήσω τη Τζούτζη, γιατί χάρη στη Τζούτζη υπάρχω. Είμαι η σύζυγος του κυρίου Φουντούλη, η κόρη του μπαμπά μου, η μαμά της Νεφέλης και του Χριστόφορου. Γενικώς είμαι... Έχω μια επωνυμία πάντως, πάντα. Λοιπόν, ο σύζυγός μου γνώρισε τη Τζούτζη μέσω μιας διαδικτυακής παρέας πριν από 17 χρόνια. Λοιπόν, αυτή η παρέα συναντιόταν, έβγαινε, έπινε τα ποτά της, έτρωγε τους μεζέντες της. Εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την παρέα, ηθελημένα ή όχι, δεν ξέρω γιατί γινόταν αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν, ένα βράδυ στην Κηφισιά, η Τζούτζη μας κάλεσε να μας κάνει το τραπέζι. Και ο Στράτος, ο σύζυγός μου, με ανέφερε, λέγε η Ελένη, αλλά δεν είχαν δει ποτέ. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ στην Κηφισιά έκανα την εμφάνισή μου, κοιτάχτηκαν όλοι μεταξύ τους και μου είπαν «Υπάρχεις!». Λοιπόν, εγώ υπάρχω χάρη στην αγαπητή Τζούτζη, δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφρασή της όταν πρωτογνωριστήκαμε. Είμαι εδώ με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, δεν βλεπόμαστε πολύ συχνά, αλλά την ακούω σχεδόν καθημερινά από το σύζυγό μου. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εσείς ξέρετε καλύτερα, εγώ είμαι μια πεζή κυρία, εσείς είστε οι ποιητές, αλλά... Οι ποιητές είναι πιο πεζοί από τους απλούς ανθρώπους. Ναι, εγώ... και είμαι εδώ για να σας πω, να σας πω αυτό το ανέκδοτο. Υπάρχω χάρη στην Τζούτζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Πραγματικά ήταν εξαιρετική βραδιά. Που ανακαλύψαμε ότι τελικά υπάρχει, Ελένη. Παίρνω αφορμή από αυτό που υπόθηκε τώρα περί πεζότητας και πιεστών τα λοιπά. Κάποτε πάλι σε έναν άλλο χώρο που φταίω εγώ για αυτήν την αποφράντα μέρα της ποίησης. Το κάναμε με έναν τρόπο μεγαλειώδη, μετάξυσα εδώ τους μαραθωνίους και όλα αυτά και έχει γίνει αυτή η μέρα την αποφεύγω πια, τόσο κρύβομαι εγώ εκείνη την μέρα. Λοιπόν, έχει εμφανιστεί ο κατ' εμέ κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να ακούω τους ποιητές με τον τρόπο του. Και κάποια στιγμή ανεβαίνει, διάβασε κάτι από τις μέρες του Σεφέρη και ακούγαμε και το Μάνο Αβαράκη με τη φυσαρμόνικα και ήταν τόσο δεμένο όλο αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή αρχίζουν να ανεβαίνουν κάποιοι ποιητές και ποιήτριες να διαβάσουν τα ποίηματά του. Και γυρίζει και μου λέει, «Ρε Βασίλη», μου λέει, «διάβασα έναν κορυφαίο ποιητή που τον σέβομαι
και προσπαθώ όση ώρα θα διαβάσω τα ποίηματά του να έχω τον δικό του τρόπο, τη δική του μεγαλοπρέπεια, το δικό του ύφος. Και βλέπω εδώ, λέει, διαβάζουν τα δικά τους ποίηματα. Και βγαίνει ο άλλος, λέει, με το χέρι στην τσέπη, έτσι, όσο διαβάζω. Λέει, και αντιμετωπίζουν, λέει, τα ποίηματά τους με τέτοια πεζότητα. Μα τόσο πεζοί είναι αυτοί οι ποιητές, αναρωτήθηκε ο Κωνσταντίνος. Με αφορμή αυτό που είπαμε πριν. Οι χειρότερες δεν το διαβάσαν τότε. Δεν έχω ακούσει χειρότερη απαγγελία. Ήταν κάτι νέες ποιήτριες, πρωτοεμφανιζόμενες που διαβάσαν τα ποίηματά τους. Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου. Δεν μου ξανατύχει αυτό το πράγμα. Βασανιστήριο πάνω. Μήπως έθελες να πεις δύο λόγια. Είναι μια ευτυχή συγκυρία ότι απόψε εδώ παρουσιάζεται το βιβλίο μιας εξαίρετης ποιήτριας, μιλώντας για τον έρωτα, με το γυναικείο τρόπο. Ήθελα να αποφύγω να κάνω μια αναφορά ότι πρόσφατα κυκλοφόρησα τη δεύτερη ποιητική μου συλλογή που αναφέρεται επίσης στον έρωτα, την Αντρική Ματιά. Εγώ έχω μια άλλη ματιά, γιατί διαβάζοντας λίγο τα ποίηματα της Τζούζης, επειδή είμαι 63 χρονών, είμαι νεκρός στην ποιητική συλλογή και το αντικείμενο του Πόθου είναι μια Ηλεονόρα της Καστήλης, η οποία δεν φτάνει ποτέ σε μένα. Χαίρομαι γιατί αυτό που η Τζούζη βγάζει, που η ομότεχνη Τζούζη, έχει μια θετική άβρα, δηλαδή έχει μια αισιοδοξία η οποία για τον έρωτα μιλάει με έναν τρόπο, από το λίγο που πρόλαβα να ξεφυλίσω το βιβλίο ή από αυτά που έχω δει στο Facebook, εκπέμπει μια αισιοδοξία που αναβλύζει μια ζωή η οποία μπορεί να τη μοιράζεται μαζί μας. Και αυτό είναι ευτύχημα. Κάποιος να έχει περίσσευμα να το μεταφέρει στους πιθανούς αναγνώστες ή ακροατές της. Εύχομαι να είναι καλοτάξιτο το βιβλίο και να έχει όχι λίγο ανάγνωστο, να πιάσει τη χιλιάδα, γιατί μην βαφκαλιζόμαστε, οι ποιητικές συλλογές πιάνουν 100, 200, 300, εκτός από 5 μεγάλους ποιητές, οι οποίοι πρέπει να τους σεβόμαστε, γιατί είναι η κορυφή, η εμαλάια της ποιησής μας, τους οποίους βέβαια εγώ έχω μια άποψη ότι πρέπει να τους βλέπουμε από μια απόσταση. Μερικές φορές τους ποιητές, αν τους ζεις από πολύ κοντά, δεν είναι αυτό που γράφουν. Ευχαριστώ, Νάν, καλοτάξει το βιβλίο. Ευχαριστώ, Πάνο. Όντως, Πάνο, χθες είχα αυτή την κουβέντα με έναν φίλο εδώ που θέλει να έχει δώσει την ποιητική του συλλογή και μάλιστα ο άνθρωπος είναι από τους ανθρώπους της γραφής, τα πρόσωπα της γραφής, είναι σεναριογράφος, στο κινηματογράφος, στην τηλεόραση κλπ. Έχει δώσει κάποια βιβλία και παιδικά και άλλα βιβλία και θεατρικά και μου έλεγε να βγάλω τώρα αυτή την ποιητική συλλογή. Θεωρώ ότι 200 αντίτυπα είναι αρκετά να βγουν. Και του λέω να σου πω, και ο Σεφέρης δεν θα συμφωνώ σε λέω μαζί σου. Γιατί όχι, τώρα όταν πήγαινε στον Ταρουσόπουλο έλεγε μήπως κύριε Ταρουσόπουλο τα 60 αντίτυπα είναι πολλά και δεν το λέει ο Βασιλάκης ο Χατζηδακόπουλος, ο Σεφέρης το έλεγε. Είναι μερικοί λοιπόν από τους ποιητές που έχω πει εγώ ότι με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο και τους αγαπάμε. Τους αγαπάμε λίγο περισσότερο όπως ο Πάνος που ακούσαμε, αλλά είναι και δίπλα του ένα πρόσωπο που θαυμάζω, γιατί Τζοτζή, κάθε μέρα, βλέπω τώρα, μία λέξη να δω, μία μόνο λέξη. Ένα ωραίο μικρό κείμενο, ένα μεγαλύτερο κείμενο, μία εικόνα, δεν ξέρω, έτσι νιώθω πολύ όμορφα και θα ήθελα να ακούσω και δύο λόγια. Περισσότερο θα ακούω. Κοντά. Θα ακούσατε. Για την προσωπικότητα της Τζούτζη έχει μια λάμψη. Λοιπόν. Και τη συνδέω με το χώρο καταγωγής της. Κοινουρία. Πονιά. Έχω την εντύπωση ότι από αυτές τις ρίζες εκεί πέρα παίρνει δύναμη και τη δίνει στο ποίημα,
Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να... Ελάτε. Δεν έχω την νομίζω. Σε ένα φωτοφύλλημα του 19 τελειώνει με αγγλικά. Και νομίζω ότι εκεί κρύβεται όλο το μυστικό της Τζούλης. Love is a state of mind more than a state of the art. And memory is all what we really owe. Απλό νομίζω ότι τα λέει όλοι. Να σας ευχαριστήσω όλους. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε ή τουλάχιστον να βαρεθήκατε λιγότερο από τις τις κανονικές παρουσιάσεις. Να μην νιώθει μόνο κάποιος ή κάποιος αποκλεισμένος. Όχι, κανένας. Αποκλεισμένος είναι μόνο... Καλά, είσαι και ναι, όσοι δεν μπορούν να καπνίσουν. Επειδή και κάποιοι από εσάς θα λέτε, ας η πτήρνα τελειώνει για να πάμε να καθίσουμε τώρα και να γυρίσουμε και σπίτι μας, γιατί πέφτει και κρύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο βιβλίο. Εσύ όμως μπορεί να μείνεις εκεί για να υπογράψεις. Εγώ φεύγω. Τα βιβλία υπάρχουν στην είσοδο. Η Τζούτζη θα είναι εδώ για να υπογράψει. Σας ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε το φίλτιση για μια ακόμη φορά και όλους. Καλή χρονιά.